πριν μιλήσουμε για το πανόραμα κινηματογράφου, να κάνω μια τοποθέτηση αναφορικά με τα γεγονότα που έλαβαν χώρα έξω από το δημοτικό οδείο Λάρισας Πέτσα. Ο σεβασμός στη διαφορετική άποψη. Ο σεβασμός στη διαφορετική ιδεολογία αποτελεί για μένα βασική αρχή της δημοκρατικής μου κουλτούρας. Όταν όμως αυτή η έκφραση διαμαρτυρίας παίρνει σε κίνδυνο την εκπαιδευτική διαδικασία, την πνευματική ηρεμία παιδιών και γονιών, αλλά και των εκπαιδευτικών στο δημοτικό οδείο, οφείλουν οι πρωταγωνιστές να είναι πιο προσεκτικοί και να κατανοούν την ιδιαιτερότητα του χώρου. Γιατί σε τελική ανάλυση δεν είναι μόνο το τι λες, αλλά και ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι, το πώς το διεκδικείς και κυρίως από ποιους. Για την ουσία του θέματος, μιλήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ισχύουν όσα ανέφερα εκεί. Κατανοώ στο ακέραιο τις ανησυχίες των γονέων και των παιδιών. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να εξελίσσονται τα μαθήματα και η εκπαιδευτική διαδικασία στο οδείο με τον πρέποντα τρόπο. Η Λάρισα ήταν, είναι και θα παραμείνει μια πόλη ανοιχτή σε όλες τις πολιτιστικές προτάσεις. Μια πόλη με δημοκρατικές αρχές και λειτουργίες. Μια πόλη που θα περιφρουρεί τα δικαιώματα των πολιτών, αλλά και θα υπενθυμίζει σε κάθε ευκαιρία τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις όλων απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.